Καλημέρα με τον κύριο Κατρούγκαλο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, συγχαρητήρια. Καλημέρα. Τώρα, αλήθεια, αυτό καλημέρα, το θεωρείτε. Ευχαριστώ. Το θεωρείτε καλύτερο Υπουργείο για εσάς, το θεωρείτε αναβάθμιση, το θεωρείτε αδιάφορο. Πώς το εκλαμβάνετε εσείς? Ακούστε, δεν είναι ζήτημα Υπουργείου, είναι ζήτημα του αντικειμένου που έχει το Υπουργείο. Εγώ θεωρώ την αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρώπη. Το σημαντικότερο θέμα τώρα και για την Ελλάδα και γενικότερα για την προοπτική του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Αν έδειξε κάτι η πρώτη εξάμηνη διαπραγμάτευση, είναι ότι δεν μπορείς να έχεις κοινωνική πολιτική όπως τη θέλεις εναντίον του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό είναι σίγουρο. Μόνο σε μία μόνη χώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι βέβαιο που λέτε. Κύριε. Συμφωνώ, προφανώς. Καταλαβαίνω ότι είστε χαρούμενος που φύγατε από αυτό το Υπουργείο υπό μία έννοια. Βεβαίως, ολοκληρώσατε μια πολιτική δύσκολη, είναι αλήθεια. Πήρατε πολύ δύσκολα μέτρα, σκληρά. Και δικαίως νομίζω θα αισθάνεστε μια ανακούφιση που φύγατε. Δεν ξέρω. Να το ρωτήσω όμως προσωπικά τον Υπουργό μου, επιτρέπετε, ναι, κύριε Υπουργέ. Έτσι και μια προσωπική ερώτηση. Στην κουβέντα με τον Πρωθυπουργό, γιατί σας είπε ότι πρέπει να πάτε σε άλλο Υπουργείο? Γιατί πρέπει να αλλάξετε? Ακολουθήσατε με πιστότητα μια πολιτική που είχε χαράξει η κυβέρνηση. Πολλοί είπαν ότι διαχειριστήκατε και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ίσως και λίγο πιο σκληρό, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση. Γιατί αλλάξατε Υπουργείο? Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός? Πρέπει, Γιώργο, να φύγεις από εκεί και να πας σε ένα άλλο Υπουργείο. Γιατί? Γιατί η πολιτική που δινόταν σε ένα μόνο τομέα πρέπει να επεκταθεί αυτή τη στιγμή και να κοινωνηθεί σε όλη την Ευρώπη. Ο λόγος που σας είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Άλλωστε, στην πραγματικότητα συνιστά οποιαδήποτε μετακίνηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, μια αναγνώριση του έργου που έχει κάνει κάποιος σε προηγούμενα Υπουργεία. Να σας θυμίσω, για παράδειγμα, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, από Υπουργός Παιδείας πήγε αρχικά υφυπουργός, όχι αναπληρωτής υπουργός, στο εξωτερικών, ξανά έγινε Υπουργός Παιδείας και ξαναπήγε αναπληρωτής υπουργός στο εξωτερικών. Άρα το Υπουργείο Εξωτερικών, ακριβώς εξαιτίας της βαρύτητας που έχει, ουσιαστικά είναι ο εκπρόσωπος της χώρας μας σε όλο το εξωτερικό. Σαν να το ζητήσατε, μου φαίνεται. Έχει ακριβώς αυτή την ιδιαίτερη σημασία. Άρα αισθάνεστε ανακούφιση, αυτό καταλαβαίνω. Σαν να το ζήτησε ο ίδιος, μου φαίνεται. Όχι, δεν αισθάνομαι ανακούφιση. Αισθάνομαι ευχαριστημένος γιατί έκλεισα, κατά τη γνώμη μου, με επιτυχία ένα κύκλο και δοκιμάζουμε τώρα σε ένα κύκλο που τα καθήκοντα είναι ακόμα σημαντικότερα. Οι προκλήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες. Με επιτυχία το λέτε εσείς επί της κυβερνητικής πολιτικής και έχετε δίκιο. Όμως η κοινωνία δεν βλέπω να το αποτιμά το ίδιο θετικά με εσάς. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια και έχω πει γιατί γίνεται αυτό. Διότι είχα την τύχη να συμπέσει η λήξη της θητείας μου με μια επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν παρουσίασα τα στοιχεία που είναι αδιάσυστα. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι είχαν απώλειες την περίοδο των μνημονίων 10 με 15, περίοδο κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, 44 δισεκατομμύρια. Το τρίτο μνημόνιο, που θυμίζω ψηφίστηκε και από αυτές τις δυνάμεις, είχε μια επιβάρυνση για τους συνταξιούχους της τάξης του 1,1 δισεκατομμυρίων. Μάλιστα. Και ο δικός μας νόμος 700 εκατομμύρια. Φαίνεται πράγματι σαν μια σταγόνα τα 700 εκατομμύρια προς τα 44. Ήταν όμως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Μα λέτε 44 δισεκατομμύρια, κύριε Υπουργέ, όταν η κρατική, ένεση, ας το πούμε έτσι, στα ταμεία είναι περίπου 30 δις. 44 χάσαμε. Μισό λεπτάκι. Αυτό είναι το άλλο παράδοξο και ακριβώς εκεί συνιστά, κατά τη γνώμη μου, και την επιτυχή μας παρέμβαση στο ασφαλιστικό. Ενώ πήραμε από την τσέπη των συνταξιούχων 44 δισεκατομμύρια, την περίοδο 2000-2014 δώσαμε από τον προϋπολογισμό για να καλύψουμε τα ελλείμματα άλλα 214 δις. 214 δις είναι περίπου τα 2 τρίτα του χρέους. Άρα αυτό που είπα δεν είναι ότι εμείς κάναμε μικρότερη ζημιά από τους προηγούμενους. Δηλαδή εμείς 700 εκατομμύρια, άλλοι 44 δισεκατομμύρια. Αυτό φαίνεται από το μάτι. Αυτό που κάναμε εμείς είναι ότι αντί να κάνουμε μόνο περικοπές, προχωρήσαμε σε μια συνολική αναθεώρηση του συστήματος που το είχε ανάγκη, ενοποιώντας τους κανόνες και με αυτόν τον τρόπο εξαλείφοντας. Θα φανεί αν αυτό ήταν επιτυχημένο ή όχι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, γιατί μίλησε και η διάδοχός σας αναφέρθηκε στο ασφαλιστικό, λέγοντας αυτό που λέτε κι εσείς ως μόνιμη από εδώ το τελευταίο διάστημα, ότι έχει κλείσει το ασφαλιστικό και δεν χρειάζονται άλλες ρυθμίσεις εκτός από κάποιες μικρορυθμίσεις. Όμως, λέω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό που θέτουν ή φαίνεται να θέτουν, θα μας το πείτε και εσείς αν ισχύει, οι δανειστές, οι εταίροι μας, είναι η εξάλληψη της προσωπικής διαφοράς. Επομένως, νέα μείωση των συντάξεων των παλαιότερων συνταξιούχων, ώστε να αξιομοιωθούν με τους νέους συνταξιούχους που θα πάρουν χαμηλότερη σύνταξη. Ισχύει αυτό, ναι ή όχι? Μα ακούστε,
Ακούστε, είναι η τελευταία ερώτηση που θα σας απαντήσω για τα ασφαλιστικό και για τα εργασιακά, για να μην φανεί ότι, ναι, ναι, θέλω να την, ότι θέλω να την αποφύγω. Αλλά από εδώ και πέρα προφανώς υπάρχει υπουργός για αυτά. Βεβαίως. Να, ναι, 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 να, θα τα πούμε και με την, ναι, κυρία. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε και θέματα δεοντολογίας. Γι' αυτό που λέτε όμως, είναι σαφές ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αντιδρούσε και αντιδρά. Και έχω πει πολλές φορές ότι αυτό είναι απόδειξη για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η ασφαλιστική μας μεταρρύθμιση ήταν μία όχι της αρεσκίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και εγώ αυτό το βλέπω ιδιαίτερα θετικό, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όπου πηγαίνει θέλει να διαλύει τα δημόσια συστήματα και να τα προσανατολίζει σε ιδιωτικές λύσεις της αγοράς. Mm-hmm. Και η δεύτερη απόδειξη είναι ότι πετύχαμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Mm-hmm. Δεν ξανανοίγει το ασφαλιστικό. Άρα δεν υπάρχει το θέμα, λέτε. Δεν υπάρχει το θέμα. Και έκανε ο ίδιος διορθωτικό. Δήλωση ότι δεν έχει κλείσει το ασφαλιστικό ήδη από την πρώτη αξιολόγηση. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα ευρύτερο σχόλιο που τα συζητάγαμε και πριν, κύριε Υπουργέ. Είστε βεβαίως, μετέχετε στη διαδικασία αυτή της αλλαγής της κυβέρνησης, αλλά μπορείτε και να σχολιάσετε την αλλαγή της κυβερνητικής σύνθεσης. Είχαμε ορισμένα φαινόμενα που προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση στη δημοσιότητα, όπως του κυρίου Φίλη, όπως του κυρίου Σκουρλέτη και του κυρίου Δρίτσα. Εσείς πώς σχολιάζετε αυτόν τον ασχηματισμό, τι θέλει να πετύχει ο Πρωθυπουργός με αυτό? Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να τονώσει την ομοιογένεια του σχήματος και να δώσει μια νέα ορμή με την είσοδο νέων και άφθαρτων προσώπων και για να επιταχυνθούν διαδικασίες της αξιολόγησης και κυρίως για να ανταποκριθούμε στο μεγάλο στοίχημα που είναι η ανάπτυξη, που τη θέλουμε συνεχή και δίκαιη. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που έφυγαν ή άλλαξαν δημιουργούσαν προβλήματα σε αυτό το τομέα? Δεν είναι θέμα προβλημάτων. Πολλές φορές έχουμε διαφορετική οπτική για την ένταση με την οποία θα πρέπει να προβληθεί μια συγκεκριμένη πολιτική. Μα και τώρα εδώ έχουμε ένα παράδειγμα όμως κορυφαίο, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, όπως του κυρίου Φίλη. Ναι, ναι. Ιδιαίτερα για τον κύριο Φίλη, τι θα, ναι, λέγατε εσείς? Που δεν είναι θέμα ούτε μνημονιακής πολιτικής, ναι, ούτε καν και πολιτικής. Είναι η ταυτότητα της αριστεράς η ιστορία. Ωραία. Τι λέτε για αυτά τους? Εσείς είστε και κουμούνες της Ανατολής παραπάνω. Λοιπόν, εδώ πρώτα-πρώτα να πούμε ότι κανείς δεν αμφιβάλλει. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα να το υπερτονίσω ότι ο κύριος Φίλης ήταν ένας πετυχημένος υπουργός. 20 συν, ναι, είχε πάρει από τον Πρωθυπουργό. Άρα, το ζήτημα εδώ όμως είναι άλλο. Έμεινε στην διατάξη συνιστά, όμως. Συνιστά η αποχώρηση, μισό λεπτάκι. Συνιστά η αποχώρηση του κύριου Φίλη από την κυβέρνηση, υποχώρηση στις πιέσεις της Εκκλησίας. Και αν συνέβη κάτι τέτοιο, αυτό συνιστά... Μισό λεπτό, και αυτό δεν είναι το ερώτημα του ουσιώδη. Αυτό είναι το ουσιώδη. Όχι, εσείς θα μας πείτε. Αυτό είναι το ουσιώδη ερώτημα. Εάν... Αν υποχώρησε έναν τη Εκκλησία. Αυτό είναι το ερώτημα. Βεβαίως. Η απάντηση, λοιπόν, η δική μου, είναι απλή. Η θέση της κυβέρνησης επί του θέματος αυτού είναι η θέση του Πρωθυπουργού, όπως εκφράστηκε τον Ιούλιο όταν ανακοίνωσε τα μεγάλα προτάγματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Και εκεί είπε ότι θα πρέπει να έχουμε ξεχωριστούς ρόλους, διακριτούς ρόλους Εκκλησίας, κράτους. Ναι. Αυτό να γίνει με συνενετικές διαδικασίες. Προσέξτε και τα δύο πράγματα τα οποία λέω. Μάλιστα. Ακριβώς γιατί η θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους δεν πρέπει να γίνει, αυτό είναι δικό μου τώρα, με συνθήκες πολέμου. Γιατί δεν πρέπει να γίνει με συνθήκες πολέμου? Γιατί η σύγκρουση με την Εκκλησία είναι ζήτημα του 19ου αιώνα. Τότε υπήρχε αυτός ο πολιτιστικός πόλεμος, Kulturkampf, τον έλεγαν στη Γερμανία. Σήμερα, ποιο είναι το βασικό μέτωπο που έχουμε? Με τις επελάβουσες δυνάμεις που έχουν ως κυρίαρχη ιδεολογία την αγορά, τον νεοφιλελευθερισμό. Και σε αυτό το μέτωπο η Εκκλησία πολλές φορές είναι σύμμαχος. Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει πει, για παράδειγμα, ότι αυτή η ιδεολογία σκοτώνει. Αυτή η ιδεολογία που βάζει τον άνθρωπο πάνω, κάτω μάλλον από τα κέρδη. Εδώ ετέθηκε επομένως, κάτι διαφορετικό. Επομένως, άποψη από αυτού του θέματος. Κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε. Η προσωπική μου άποψη από αυτού του θέματος είναι η εξής. Παρακαλώ. Ναι. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε τεχνητές πολώσεις και ταυτόχρονα θα πρέπει να υπηρετούμε το βασικό σκοπό οποιασδήποτε αριστερής και προοδευτικής κυβέρνησης, που θα πρέπει να είναι πράγματι η θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους, η ξεχωριστή ρόλη, η ξεχωριστή λειτουργία του κράτους. Άρα λοιπόν, ήταν εκτός γραμμής ο μέχρι χτες υπουργός παιδείας, ο κύριος Φίλης, και έλεγε άλλα πράγματα που εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση, και ο ίδιος για το διακριτό ρόλο κράτους πολιτείας μιλούσε κτλ. Ή η κυβέρνηση υποχώρησε στην απειλή πτώσης της από τον κύριο Καμένο κατ' εντολήν του Αρχιεπισκόπου. Διότι εγώ δεν είδα κανέναν πόλεμο. Εγώ δεν είδα κανέναν πόλεμο από την άλλη πλευρά. Έχουν δείξει. Ναι, ναι, ελάτε, ναι, κύριε Υπουργέ. Οι ΑΝΕΛ έχουν δείξει
οι ΑΝΕΛ έχουν δείξει ότι μπορεί να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα με τον προσανατολισμό της δικής μας πολιτικής, και αυτό είναι ένα από τα θέματα, ναι, η σχέση κράτους-εκκλησίας. Όπως έχουμε όμως δείξει και σε, άλλα, και σε άλλες περιπτώσεις, στο σύμφωνο συμβίωσης, ας πούμε στα θέματα της δεν τα ψήφισαν αυτά οι ΑΝΕΛ. Ούτε το τέμενος. Δεν τα ψήφισαν. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, ναι, δεν έριξαν την κυβέρνηση. Γι' αυτό θεωρώ τους ΑΝΕΛ αξιόπιστο σύμμαχο που συζητούν με την κυβέρνηση και ακόμα και στα ζητήματα που αποκλίνουν δεν θέτουν εκβιαστικά διλήμματα. Έθεσαν όμως τώρα. Δεν έθεσαν τώρα κάτι τη γνώμη σας. Τώρα δεν έθεσαν το δίλημα ρίχνουν την κυβέρνηση. Το αποκάλυψε ο Αρχιεπίσκοπος. Το είπε. Βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ποτέ δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα. Άρα τότε είναι ακόμα χειρότερα. Από τους ΑΝΕΛ. Αλλάζει ο Υπουργός Παιδείας επειδή δεν αρέσει τον Αρχιεπίσκοπο. Το πρόσωπο αυτό. Κάθε άλλο. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο υπηρετείται η κυβερνητική πολιτική. Και όταν ο Αρχιεπίσκοπος πηγαίνει μαζί με τον Πρωθυπουργό της χώρας στον Άι Στράτη, στον τόπο εξαιρείας των κομμουνιστών, αυτό δείχνει έχει ένα συμβολισμό καταλλαγής της έντασης. Αυτός ο συμβολισμός καταλλαγής της έντασης είναι λογικό. Άρα λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι έγινε μια τακτική κίνηση στην πραγματικότητα. Μισό λεπτάκι. Δεν είναι υποχώρηση της αριστεράς όταν πηγαίνει ο Αρχιεπίσκοπος στον Άι Στράτη. Είναι όμως θεσμικό πρόβλημα να καθορίζει το πρόσωπο του Υπουργού ένας έξω κυβερνητικός παράγοντας. Αυτός που καθορίζει την επιλογή των Υπουργών είναι ο Πρωθυπουργός. Και ποτέ στην Ελλάδα η αριστερά δεν ήταν αντικληρικαλιστική. Προσέξτε, πάντοτε ήταν υπέρ της διάκρισης όλων. Και υπάρχει σαφής εξήγηση γι' αυτό. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι του λαϊκού κλήρου συμμετείχε στους λαϊκούς αγώνες. Ο Άρης είχε τον παπά ανυπόμονο μεταξύ των μαυροσκουφιδών του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, όταν στην κυβέρνηση του Βουνού κάλεσε τους τρεις Μητροπολίτες που ήταν οι αμύτες να κάνουν τον αγιασμό. Και ακριβώς αυτό σας λέω, ότι οποιοδήποτε θέλει να φέρει ένα τεχνητό χωρισμό του λαού, προφανώς δεν αναφέρομαι στον κύριο Φίλη. Προφανώς. Δεν στους πρωταγωνιστές της αριστερής πολιτικής. Όποιος όμως θέλει να φέρει ένα τεχνητό διχασμό στο λαό με το ζήτημα της Εκκλησίας, υπηρετεί όχι συμφέροντα λαϊκά. Το λαϊκό συμφέρον και το εθνικό συμφέρον ταυτόχρονα είναι να έχουμε διακριτούς ρόλους Εκκλησίας και κράτους, χωρίς όμως να δημιουργούμε τεχνητές και εντελώς εκτός εποχής που δεν αντανακλούν δηλαδή τις πολιτικές συγκρούσεις εποχής εντάσεις. Ξεπερνάμε, δώστε να μας πείτε μια κουβέντα. Τις βασικές προτεραιότητες στο Υπουργείο. Και πριν από αυτό να μας πει μια κουβέντα για την δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονία που είχαμε εδώ στο Sky χθες, που δείχνει μια εικόνα κατάρρευσης για την κυβέρνηση σε όλους τους δείκτες, κύριε Υπουργέ. Ακόμα και στην καταλληλότητα, ο Πρωθυπουργός είναι αρκετά χαμηλά, χάνει αρκετά σε αυτό το δίχτυ. Και επίσης στην πρόθεση ψήφου είναι double score, που λέμε 15-30. Τι λέτε? Ακούστε, εγώ τις δημοσκοπήσεις τις βλέπω εξαιρετικά σοβαρά, σαν φωτογραφίες στιγμής. Αλλά μερικές φορές δεν μας επιτρέπουν να τις αντιμετωπίζουμε με σοβαρό τρόπο. Για παράδειγμα, η δημοσκόπηση που επικαλείστε, η χθεσινή, δείχνει τη Νέα Δημοκρατία 12 μονάδες πίσω σε σχέση με την άλλη περίφημη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, που έδειχνε τη διαφορά στις 24 μονάδες και τη Νέα Δημοκρατία στις 42. Κάθε δημοσκόπηση συγκρίνεται με τον εαυτό της. Με συγχωρείτε. Δεν συγκρίνεται με άλλες. Με συγχωρείτε. Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Είναι μίλα με πορτοκάλια. Τα αποτελέσματα που δείχνουν, θα σας πω, για όλες τις δημοσκοπήσεις. Είναι δυνατόν όμως μια δημοσκόπηση να δίνει σε σχέση με την άλλη τέτοιες διαφορές και να είναι και δύο σοβαρές? Προφανώς μία από τις δύο δεν είναι. Δεν είναι σύγκριση μεταξύ τους. Είναι μια σύγκριση του 42 με το 28. Το θέμα είναι ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις τα αποτελέσματα που έχετε δεν είναι θετικά, κύριε Υπουργέ. Εγώ σε αυτό αναφέρομαι. Ωραία, θα αναφερθώ και σε αυτό. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις επίσης και σε αυτή τη χθεσινή, πόσο ποσοστό εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία, θυμόσαστε? 30. 28% με αναγωγή. 28% με αναγωγή. Αυτό είναι, κύριε, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Επομένως, φαίνεται να έχει ταβανιάσει εκεί, σε αυτό το ποσοστό που πήρε σε εκλογές, που ήταν το δεύτερο χαμηλότερο της ιστορίας της. Είναι αλήθεια επίσης ότι εμείς όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις είμαστε πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι προφανές γιατί συμβαίνει. Γιατί ένα κομμάτι του κόσμου μας, ακόμα και αν δεχτούμε λοιπόν, εγώ να δεχτώ ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές απηχούν την πραγματικότητα, για το οποίο έχω πολλές αμφιβολίες. Αλλά απλώς για χάρη του επιχειρήματος, ας ακολουθήσω αυτή τη λογική. Είναι προφανές λοιπόν ότι σε αυτή την περίοδο, που αυτό που έχουμε κάνει είναι να περάσουμε τα σκληρότερα μέτρα του μνημονίου, που το είχαμε επίτηδες σχεδιάσει να είναι εμπροστοβαρές, είναι προφανές ένα κομμάτι της κοινωνίας να έχει αποσυρθεί και να κοιτάζει
και να περιμένει να δει θα καταφέρουμε το στοίχημα, να φέρουμε την οικονομία πίσω στην ανάπτυξη το 2017. Α. Τότε ουσιαστικά θα κριθούμε. Εκλογές έχουμε μπροστά μας. Αυτό που σας λέω τώρα είναι, αυτό που σας λέω τώρα είναι η επίρρωση. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ναι, κύριε Υπουργέ. Ότι οι συνταξιούχοι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται. Ακούστε με, αυτό είναι το επιχείρημα. Γιατί θα έρθουν αυξήσεις στους συνταξιούχους και θα αλλάξει το κλίμα. Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Γιατί αυτό το επιχείρημα, μισό λεπτό και θα πείτε ό,τι θέλετε. Το λέτε με το έμπρος σοβαρές. Λες και τα πήραμε τώρα, δεν πειράζει, παιδιά. Σε δύο μήνες θα τα ξεπάρουμε. Και τελειώσαμε. Ξέρετε ότι είναι μόνιμη παρουσία. Όχι. Δεν πρόκειται μεθαύριο να ανεβούν οι συντάξεις. Το επιχείρημα είναι εντελώς διαφορετικό. Παρακαλώ. Το επιχείρημα είναι εντελώς διαφορετικό. Όταν παίρνεις ένα δύσκολο μέτρο, και εδώ θα αναφερθώ πάλι στο συνταξιοδοτικό ως παράδειγμα. Μάλιστα. Το οποίο είναι αναγκαίο. Και είναι αναγκαίο γιατί, είπα, 214 δισεκατομμύρια δώσαμε. Τα 2-3 του χρέους. Αυτή ήταν η αιτία λοιπόν η διατήρηση ενός στρεβλού και άναρχου ασφαλιστικού. Που όχι μόνο θέτησε κίνδυνο τις συντάξεις, θέτησε κίνδυνο τη χώρα. Η μεταρρύθμιση λοιπόν έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα και ένα μεσοπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι προφανώς οι άνθρωποι από τους οποίους παίρνεις ακόμα και ένα ευρώ διαμαρτύρονται και δεν καταλαβαίνουν το μακροπρόθεσμο. Έτσι είναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Για το καλό μας δηλαδή είναι αυτό που λέτε. Ότι εγώ καταλαβαίνω απολύτως. Μας αφαιρείτε συνεχώς εισόδημα και με βάζετε φόρους για το καλό μας. Απλώς εμείς το καταλαβαίνουμε. Σας λέω λοιπόν όχι. Γιατί δεν είπατε και κάποια στιγμή προχθές ότι θα έρθουν και αυξήσεις στις συντάξεις. Αυτό το είπατε σοβαρά ή το είπατε για να περάσουμε ωραία κάποια στιγμή, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όχι. Γιατί το να μάθουμε να διαβάζουμε τους να μάθουμε να διαβάζουμε τους νόμους. Ο νόμος λέει απλώς, και αυτό θα εφαρμοστεί, ότι όταν γυρίσει η οικονομία σε θετικό πρόσημο ανάπτυξης, αυτή το θετικό πρόσημο ανάπτυξης περνά αυτομάτως συντάξεις. Μισό λεπτό και όμως θέλω να πω καθαρά το επιχείρημα, γιατί με τις διακοπές δεν έγινε σαφές. Το ότι είναι εμπροστοβαρές το πρόγραμμα σημαίνει ότι προχωρούμε σε μερικές σημαντικές μεταρρυθμίσεις, των οποίων η απόδοση έρχεται μετά. Και η απόδοση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης δεν έγινε κυρίως. Δηλαδή εσείς σήμερα θα λέγατε κάποια χρονική στιγμή που θα έρθει η ανάκαμψη και ποια θα είναι αυτή? Είναι μικροπολιτική αυτή που κοιτάζει τις δημοσκοπήσεις. Όποιος κοιτάζει τις δημοσκοπήσεις για να κοιτάξει. Όχι, αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Σας ρωτάω τώρα. Είναι πολιτικά της. Έχετε πάρει δύσκολες αποφάσεις, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και έχετε επικριθεί πολύ έντονα. Έχετε δεχτεί πολύ μεγάλο πόλεμο. Εμείς το αναγνωρίζουμε αυτό και από τους δημοσιογράφους και από τους πολιτικούς. Όμως η πραγματικότητα είναι αυτή που ζούμε σήμερα. Και σας ρωτάω, επειδή εσείς προφανώς ξέρετε καλύτερα από εμάς τα δεδομένα, έχετε να κάνετε πρόβλεψη ότι για τις συντάξεις θα έχουμε κάποια στιγμή και αυξήσεις? Όχι γενικώς, συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, συγκεκριμένα πράγματα. Σας λέω, οι νέες συντάξεις. Από το 2018, όταν θα έχει καταγραφεί η αύξηση του 2017, θα έχουν αυξήσεις. Και αυτό δεν είναι υπόσχεση. Είναι ρητά περιγραφόμενο μέσα στο νόμο. Μάλιστα. Οι παλαιές συντάξεις, επειδή έχουν την προσωπική διαφορά, θα αρχίζουν να έχουν αύξηση και αυτές όταν η προσωπική αυτή διαφορά εξαλειφθεί. Η οποία θα διατηρηθεί. Μέσω των αυξήσεων των νέων. Μέχρι το 2018 θα διατηρηθεί η προσωπική διαφορά. Η κυβέρνηση δεν συζητά. Λέω απλώς ότι έχει απλώς θα διατηρηθεί όταν μέσω των νέων αυξήσεων οι νέες συντάξεις φτάσουν στο επίπεδο των παλιών. Μόνο τότε θα μηδενιστεί η προσωπική διαφορά. Θα έχουμε τις συντάξεις. Αφήστε να πει και αξιόπλου κάτι, κύριε Υπουργέ. Έχουμε άλλη υπουργό τώρα. Να πει και η άλλη. Ρωτάμε τον άνθρωπο. Μα εγώ σα το είπα αυτό. Α, με συγχωρείτε τώρα. Εντάξει, αστείευα. Εγώ σα είπα να με ρωτάτε. Αστείευα, υπάρχει κύριε ένα θέμα και θα ήθελα πάντως το σχολιασμό σα. Η υποδοχή τη κυρία Αχτσιόγλου από ένα μέρο του τύπου χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα αρνητικά. Βάζω την έκφραση εισαγωγικά. Το αρνητικά θέλω... είναι. Ναι. Πολλές ήπια έκφραση. Γιατί δεν θέλω να. Τα είπαμε το πρωί. Και έχει ιδέα από μόνη και σεξιστικά και ρατσιστικά. Και σεξιστικές και ρατσιστικές και απαράδεκτες κατά τη γνώμη μου αναφορές, κύριε Υπουργέ. Αναφερόμενοι στην επαγγελματική σχέση που είχατε στο Υπουργείο. Τι έχετε να πείτε για αυτό? Γιατί συνέβη αυτό, κύριε Υπουργέ? Γιατί, τι λέτε εσείς? Πρώτα-πρώτα διότι υπάρχει ένας συνεχής και εκτεταμένος βρώμικος πόλεμος απέναντι στην κυβέρνηση. Με διαδοχικά επιλεγόμενους στόχους, η όρος δολοφονία χαρακτήρων που έχουμε επιλέξει δεν είναι τυχαίος. Θυμόμαστε για παράδειγμα τον πρώτο δίμηνο της κυβέρνησής μας τη βρώμικη συκοφαντία εναντίον μου για αυτό το περίφημο 12% προμήθεια που θα έπαιρνα από αυτούς που θα επέστρεφαν στη δουλειά τους. Ναι. Αυτό ήταν πρωτοσέλιδο στο Βήμα, ήταν στα πρωτοσέλιδα και στις πρώτες ειδήσεις για δύο εβδομάδες. Όταν το Βήμα δήλωσε ότι ήταν ανακρίβειες και αναλήθειες η περισυκοφαντική αυτή επίθεση, ένα μονόστιλο υπήρχε στο Βήμα και ελάχιστα αναπαράχθηκε. Άρα στο ίδιο πλαίσιο λέτε είναι και επιθέσεις στην κυρία Αχτσιόγλου, σε αυτό το βρώμικο πόλεμο, το εντάσσετε. Προφανώς. Εδώ λοιπόν όμως υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας.
ο παράγοντας ο σεξιστικός που είπατε. Δυστυχώς, εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη στην Ελλάδα ότι αν κάποιος δεν πάει 50-60 χρονών, και ειδικά αν είναι γυναίκα, δεν έχει δυνατότητα να έχει ούτε ο δημόσιο λόγο, ούτε να δοκιμάζει τις δυνάμεις σε κάποιο αξίωμα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια διαχρονική σταθερά της Ελλάδας που απλώς προστέθηκε σε αυτήν την τακτική βρώμικου πολέμου που μας γίνεται και κατέληξε σε αυτά τα χυδαία και άθλια αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Υπουργέ, όταν αρχίσετε τη διαδρομή σας στα νέα καθήκοντα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Μια χαρά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, διάλειμμα. Καλημέρα.